φαρυγικό υγρό και θα το προετοιμάσουμε για να το κομματιάσουμε τον ιό του RNA και να το βάλουμε στο μηχάνημα. Στο νοσοκομείο της Ζακύνθου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο τελευταίας τεχνολογίας μοριακός αναλυτής που χρησιμοποιείται για τα τεστ κορονοϊού. Η κάμερα του Ιόνιαν βρέθηκε στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου και κατέγραψε τη διαδικασία που ακολουθείται από τη λήψη δείγματος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. Προς το παρόν τουλάχιστον και με τις υπάρχουσες συνθήκες, μέχρι ότου να ετοιμαστεί και η δεύτερη θέση, να έρθει και το δεύτερο μηχάνημα και να προσταθούν και οι άλλες δύο θέσεις, η χρήση του μηχανήματος αφορά αποκλειστικά, θα έλεγα, τις νοσοκομειακές ανάγκες, δηλαδή ασθενείς του νοσοκομείου. Η διαδικασία που απαιτείται είναι συγκεκριμένη από την προετοιμασία για να έρθει το ύποπτο δείγμα κορονοϊού στο εργαστήριο μέχρι και για την έκδοση του αποτελέσματος από το μηχάνημα, ενώ το ιατρικό προσωπικό λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας. Αν γίνεται η προετοιμασία και δουλεύεται το υγρό, το ρινοφαρυγικό υγρό, θα το προετοιμάσουμε για να το κομματιάσουμε τον ιό του RNA και να το βάλουμε στο μηχάνημα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό και μετά είναι το βήμα που, δεύτερο βήμα που χρειάζεται στο μηχάνημα. Η διαδικασία του προηγούμενου δείγματος έχει τελειώσει. Τυπώνουμε το δείγμα, οι ασθενείς μας είναι αρνητικοί. Μέχρι στιγμής, καταρχήν για σήμερα που μιλάμε, μπορούμε να απασχολούμε τον αναλυτή για ένα δείγμα κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, έτσι. Είναι για δύο επί της ουσίας. Απλώς σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι, σε δύο μέρες θα είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιούμε και τη δεύτερη θέση. Έτσι, μπορεί να πραγματοποιεί δηλαδή δύο ταυτόχρονα εξετάσεις. Ο κύριος Μάρκου μίλησε και για το τελευταίο περιστατικό στο νησί, την Πολωνία έγκυο τουρίστρια που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, επισημένοντας πως η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και πρόσθεσε πως αν χρειαστεί θα γίνει και λήψη δείγματος και από τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. Το νοσοκομείο έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της παρακολούθησης, της εξέλιξης της υγείας της συγκεκριμένης κυρίας ή ομιγέννητο ό,τι άλλο προκύψε. Και βλέποντας και κάνοντας και ανάλογα με την αυτή. Βέβαια είναι το 7ήμερο της καραντίνας ούτως ή άλλως, με τη λήξη του οποίου θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή της. Το νησί της Ζακύνθου θεωρείται υγειονομικά θωρακισμένο, καθώς με τη λειτουργία των μοριακών αναλυτών στο νοσοκομείο και ακολουθώντας τα ειδικά πρωτόκολλα μπορεί να γίνει με ασφάλεια η διαχείριση των κρουσμάτων.